ημιχρόνου. Τώρα ο Ντόμπλας πηγαίνει στην επιπλέον βολή που έχει δικαίωμα με το καλάθι φάουλ που πήρε λίγο πριν. Ντόμπλας ο οποίος πηγαίνει στους 13 προσωπικούς πόντους. Η Δόξα η οποία από τους 5 παίκτες βασικές επιλογές του Μαρκόπουλου στο παιχνίδι, οι starters δηλαδή, βασική πεντάδα, και οι 5 έχουν διψήφιο αριθμό πόντων. Σπανούλης στο σίδερο, στον αέρα ψηλότερα όλων ο Wells. Παραμένει άποδος ο Ολυμπιακός σε αυτό το διάστημα του παιχνιδιού στο 4ο δεκάλεπτο. Δεμερτζής φωνάζει για το σύστημα. Γενικώς αρκετός θόρυβος εδώ στο γήπεδο. Ο Ρόμπινσον ανεβάζει κι άλλο το επιμέρους σκορ της Δόξας στο 10-0. Και ρίχνει ακόμη πιο κάτω τη διαφορά. Είναι στο μείον 5 πια οι γηπεδούχοι. Ο Σπανούλης νιώθει ότι εδώ θα πρέπει να είναι η δική του ώρα. Όταν παγώνουν από επιλογές, θερεύουν από σκοράρισμα οι υπόλοιποι, κάποιος πρέπει να τραβήξει την ιστορία. Όταν αυτή τελματώνει, ο Σπανούλης είναι πάντα για αυτό το λόγο εκεί. Με δικό του καλάθι σκοράρει για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός στη δεύτερη περίοδο. Wells σταματάει, επιχειρεί απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Μένει με το αριστερό χέρι ψωμένο, χωρίς όμως επιπρακτέου να βγάζει αμυντική επίδοση. Μαρκόπουλος, ο οποίος κρατά στο παρκέ τον έχοντα 4 φάουλ Ντόμπλας. Ο Γκριν, η άμυνα από τον Δεμερτζή, προσπαθεί να κρατήσει κατοχή ο Γουέλς για τη Δόξα χωρίς να τα καταφέρει. Το χρονόμετρο της επίθεσης για τον Ολυμπιακό μένει στα 6 δευτερόλεπτα. Μια επίθεση προφανώς ειδικών καταστάσεων για τον Ολυμπιακό. Σταματά τρίπλα ο Γκριν. Ο Δεμερτζής επιμένει στο μαρκάρισμα. Κόβει τον Αμερικανό. Ο Ρόμπινσον λίγο πριν είχε το εύστοχο τρίποντο, τώρα το σκέφτηκε. Πάει ο Γκριν στο Ρόμπινσον. Είναι ο Παπα-Νικολάου, παραμένει στο Wells. Ο Ρόμπινσον θα πάρει την προσπάθεια πατώντας τη γραμμή. Ένα ακόμη μακρινό σούτ εύστοχο. Με τη διαφορά να έχει πέσει στους 3 πόντους